Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τρίτη Κατερίνα και για το μάθημα των πολυμέσων θα σας παρουσιάσω τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής WhatsApp Messenger. Το WhatsApp, λοιπόν, κατατάσσεται στις social εφαρμογές και έχει ως στόχο του την επικοινωνία των χρηστών της μέσω μηνυμάτων και κλήσεων. Έχει μεγάλη απήγηση σαν εφαρμογή, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, καθώς έχει συγκεντρώσει παραπάνω από 5 εκατομμύρια λήψεις. Η εφαρμογή αυτή έχει εξαγοραστεί πλέον από το Facebook την τιμή των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το WhatsApp είναι συμβατό με συσκευές Android και iOS, καθώς διατίθεται και για desktop κλίση. Όπως το διαπιστώσετε και ήδη, η χρήση του είναι αρκετά απλή και εύκολη. Ο χρήστης αρχικά δημιουργεί τον λογαριασμό του, κάνοντας χρήση του κινητού τηλεφώνου. Θα του σταλεί ένας εξαψήφιος κωδικός, ο οποίος του διδαχθεί να πληκτρολογήσει για την επιβεβαίωση του αριθμού του. Στη συνέχεια, δίνει το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται και μια φωτογραφία προφίλ, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Η εφαρμογή κάνει χρήση της λίστας των επαφών του κινητού τηλεφώνου και προσθέτει όσες επαφές έχουν WhatsApp λογαριασμό. Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης απευθείας βρίσκεται στην περιοχή των συνομιλιών, όπου και εμφανίζονται οι συνομιλίες που έχει πραγματοποιήσει. Όπως βλέπετε, και στη δική μου οθόνη εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Κάθε συνομιλία καλύπτεται από την κρυπτογράφηση. Όσο και τα απλά μηνύματα κειμένου, μπορείς να αποστείλεις και μηνύματα πολυμεσικού περιεχομένου, όπως είναι οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι επαφές και δεν εμφανίζεται την έκδοση του υπολογιστή, αλλά μπορείς να στείλεις και την τοποθεσία σου μέσω του κινητού και εκτός από την τοποθεσία σου να στείλεις και την live τοποθεσία σου. Λοιπόν, μπορείς να δημιουργήσεις ένα δωμάτιο το οποίο ανοίγει στο Messenger και μπορείς να διαμοιραστείς το link του μέσω του WhatsApp. Επίσης, σε αυτή την εφαρμογή υπάρχει δυνατότητα κλήσης και βιντεοκλήσης. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή είμαι από υπολογιστή, δεν είναι διαθέσιμη. Μπορείς επίσης να στείλεις στοιχή και να βάλεις και μία περιγραφή από κάτω. Επίσης, με τη συνομιλία ενημερώνεσαι για το πότε ήταν τελευταία φορά διαθέσιμη η επαφή σου, καθώς και για την κατάσταση των μηνυμάτων. Όπως βλέπετε στο σκέτο παραδόθηκε, εμφανίζεται διπλό τικ, ενώ σε διαβάστηκε αυτό γίνεται και μπλε. Στη συνομιλία επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση μηνυμάτων. Για παράδειγμα, εγώ μπορεί να φέρω να ψάξω ένα μήνυμα να περιέχει μέσα τη λέξη «για». Τουλάχιστον τα καταλήγματα από κάτω. Πάνω δεξιά βρίσκεται το μενού της συνομιλίας, κατά την οποία μπορείς να βρεις τις πληροφορίες του συνομιλητή σου, όπως και η δυνατότητα του blog και της αναφοράς. Όπως βλέπετε, στο μενού της συνομιλίας εμφανίζονται και άλλες δυνατότητες, όπως να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις και να διαγράψεις τη συνομιλία και το μήνυμα. Η εφαρμογή ακόμη έχει μια λειτουργία που ονομάζεται My Status, στην οποία ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους επαφές του για 24 ώρες. Σε αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας με διάφορα φίλτρα, καθώς μπορείς να βάλεις επάνω και κείμενο
Στο προφίλ μας επίσης μπορούμε να προσθέσουμε μία περιγραφή η οποία θα εμφανίζεται στις επαφές μας. Για παράδειγμα, Hello. Στο σύμβολο που βρίσκεται στον πάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία νέα συνομιλία ή μία νέα ομαδική συνομιλία ακόμα. Πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, ο χρήστης μπορεί να κάνει διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, πώς θέλει να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις του. Τι χρώματα εμφανίζεται το φόντο πίσω από τη συνομιλία του. Πώς και να αλλάξει και το θέμα, να το κάνει για παράδειγμα σκούρο. Επίσης, ο χρήστης, αν θέλει να κατεβάσει στον υπολογιστή του την εφαρμογή αυτή, οι συνομιλίες συγχρονίζονται από το κινητό του. Με αποτέλεσμα, να μπορεί από κάθε συσκευή να δει τα αρχεία των συνομιλιών. Επίσης, στο κινητό υπάρχει μία περιοχή που ονομάζεται κλήσεις, στην οποία εμφανίζονται όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο κάθε χρήστης έχει έναν ονοματικό QR κωδικό με τον οποίο μπορούν να τον προσθέσουν άλλοι χρήστες. Αυτές ήταν λοιπόν οι βασικές λειτουργίες του WhatsApp Messenger. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.